Γιώργο, τι έγινε? Τι κάνετε, κύριε, καλά είστε? Καλά, καλώς τον. Πάντα καλά, πάντα. Ετοιμάζεσαι και εσύ για προετοιμασία? Ναι, ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Όπα. Σε χάσαμε λίγο. Ξαναπες το λίγο γιατί σε χάσαμε. Ετοιμαζόμαστε για... Κάνουμε βαλιτσούλες. Ωραία. Να πάμε στο Μπουρκχάμστατ. Ζακέτα να πάρεις γιατί εκεί θα φυσάει. Θα πάρουμε όμως και ζακετάκι τσαϊκάρα θα πάρουμε και κουφανάκι τσαϊκάρα θα πάρουμε, όλα θα τα πάρουμε τσαϊκάρα. Για Αυστρία θα πετάς... Αυστρία δεν πάω. Αυστρία πάω, Ολλανδία. Συγγνώμη, σωστό. Μπέρδεψα τα... Είστε τα βασικά στάδια προετοιμασίας. Σωστό. Στο αεροπλάνο θα είσαι μαζί με κάποιον? Ναι, δεν αποκλείω. Πλάκα στην πλάκα μπορεί να πει τα κυβερνά Βρυνιόλη. Εκεί, για δε τα check-in εκεί πέρα τη θάση. Δεν αποκλείω. Δεν αποκλείω. Θα τον δούμε. Εκεί που θα είμαστε θα τον δούμε τον άνθρωπο. Αλλά αυτό αναμένεται να γίνει. Αν όχι... Εγώ ήξερα ότι αύριο πάει. Και στην απογευματινή μάλλον θα είναι και παρόν. Α, okay. Ο Ιταλός goalkeeper. Αλλά θα το δούμε αυτό γιατί εντάξει μπορεί και ένα-δύο θέματα. Αν ξέρεις και να πετάξει τρίτη, ρε παιδί μου. Και ο Σισε το ίδιο. Με κανένα Σισε μαζί. Ότι σε ήρθε τώρα. Mm-hmm. Έτσι έφτασε πριν λίγη ώρα στο Ελευθέρωτος Βενιζέλος, σήμερα θα ξεκουραστεί προφανώς και ο Βεγγιο άνθρωπος, αύριο έχει τυπικά της ολοκλήρωσης μιας μεταγραφής, έτσι, γραφειοκρατικά, ιατρικά, όλα αυτά που περιλαμβάνουν τέλος πάντων την ολοκλήρωση διαδικασίας απόκτησης ενός παίχτη. Από όταν ανακοινωθεί και μετά, θα πετάξει και αυτός για Ολλανδία. Τώρα αν θα είναι 2 Ιουλίου, αν θα είναι 3, αν θα πάει με το γκρουπ των παιχτών από το Euro, γιατί θυμίζω ότι 4 Ιουλίου, θυμάσαι και ο Κατσίνος και ο Βίντα, θα βρίσκονται στην Ολλανδία. Θα ενσωματωθούν με τους υπόλοιπους για να δουλέψει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, έτσι. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω αν εφόσον έχει ολοκληρωθεί ξέρεις αύριο με τα αύριο μεταγραφή του Φυσιά, να γίνονται τέλος πάντων για παράδειγμα. Μαζεύονται σιγά σιγά, έτσι. Ναι, μήπως πετύχουν μαζί, σαν γκρουπάκι, 4 άτομα. Μαζεύονται, αν εξαιρέσουμε τον Τζούμπερ, ο οποίος μου φαίνεται θα πάει αρκετά μακριά. Και μακάρι το παιδί, και μακάρι το παιδί. Ναι, ναι. Και μακάρι. Ο Πινέδα να αποκλειστεί. Ο Πινέδα τώρα τα ξημερώματα παίζει με τον Ισημερινό. Να αποκλειστεί. Καλή αποτυχία, εύχομαι. Δεν γίνεται. Μόνο με νίκη περνάει, έτσι. Παίζει με τον Ισημερινό, 3 τα ξημερώματα και αν δεν κερδίσει το Μεξικό, αποχαιρετά. Ναι, ισχύει. Εδώ να πούμε λοιπόν, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ναι, μπράβο, μετά τη στιγμή που μάλεζε στο λίγο μέσα του 24, να το πούμε σωστά. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο καινούριο μαντάτο υπηρεσίας. Εννοείται ότι στο επιτυχίες εννοώ στο να υπάρχει κάποια πρόταση που να ικανοποιεί την ΑΕΚ και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει καμία πρόταση στην ΑΕΚ, είτε αυτή αφορά τη Μοντερέ είτε κάποια άλλη ομάδα. Η πρόταση που είχε φτάσει και είχαμε πει και είχε απορριφθεί δεν έφτανε τα λεφτά που μπορεί να μπει έστω στη διαδικασία κουβέντας η ΑΕΚ. Δηλαδή απέχει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση, μήνυμο. Οπότε μου φαίνεται δύσκολο έως απίθανο να φτάσουμε σε νούμερα που γαλάζει τη ΑΕΚ για να μπει στη διαδικασία συζήτησης. Mm-hmm. Αλλά anyway, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο σκέλος αφορά τον ίδιο τον παίχτη, γιατί εδώ η υπόθεση για μένα είναι money talks και πάει σε αυτή την κατηγορία. Προφανέστατα η μεξικανική ομάδα θέλει να ικανοποιήσει τον παίχτη προκειμένου να τον πάρει με το μέρος της και να πιέσει το ελληνικό κλαμπ για να τον δώσει με χρήματα που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνει. Καλά κάνουν, ο καθένας κάνει τον καλαβέρι εδώ όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Ο παίχτης έχει ακούσει για, αν δεν κάνω λάθος και επιβεβαιώνω ότι οι πληροφορίες τουλάχιστον από το Μεξικό δεν είναι επίσημα γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι και παράνομα όλα αυτά. Μιλάμε για μια πρόταση που θα φτάνει για τον παίχτη στα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια 12 εκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζεσαι, δεν είναι λίγα. Έτσι. Okay. Μιλάμε για επίπεδο Premier League συμβόλαιο. Αυτό για να γίνει όμως θα πρέπει να συμφωνήσει και η ΑΕΚ, έτσι. Καταλαβαίνω τον ατζέντη του να έχει ζαλιστεί και ο ίδιος με την προμήθεια γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχει το χρεό. Μιλάμε για εκατομμύρια. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν και τα συμβόλαια. Έτσι. Ναι, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και τα συμβόλαια. Γι' αυτό και η ΑΕΚ ήταν έξυπνη πέρυσι και δεν έκανε τυχαία επένδυση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν την πιο ακριβή μεταγραφή της σεζόν για τις ελληνικές και τα ελληνικά κλαμπ. Θυμίζω. Το έκανε με σκοπό να προλάβει αυτά τα πράγματα και να μπορεί μετά, αν και εφόσον ο παίχτης ή η ομάδα που τον θέλει να τον αποκτήσει, να τρέξει, να ματώσει οικονομικά. Τώρα για να πάρουν από την ΑΕΚ τον Πινέδα θα πρέπει να ματώσει. Θα το δούμε. Βέβαια είναι ένα σύνδεσμο το οποίο πρόσθετα πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν είναι ότι ο Πινέδα έχει homesick που λένε στην Αγγλία ή μελαγχολία να γυρίσει τη χώρα του. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι τα λεφτά. Mm-hmm. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Μπορεί και η ΑΕΚ να τον ικανοποιήσει και να του κάνει και μια αύξηση από εδώ χώρα, αν θέλει, για να ήταν ακόμα καλύτερα. Γιατί είναι ο πιο καλά αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Αλλά και αυτό να μην κάνει, δεν είναι ότι μέσα σε 8 μήνες από τότε που δήλωσε ότι ήταν η καλύτερη απόφαση της καριέρας του να έρθει στην ΑΕΚ
και η γυναίκα του με τα παιδιά του, ότι είναι η καλύτερη χώρα που έχουμε έρθει στον κόσμο, η Ελλάδα, και θέλουμε να μείνουμε εδώ για χρόνια, να λέμε ότι υπάρχει μελαγχολία να επιστρέψει και να επαναπατριστεί. Μέσα σε 5-6 μήνες θα φύγει. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Είναι τα λεφτά, το καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό λέω και ότι μπορώ και να αναγνωρίσω και να αντιληφθώ ότι ζαλίστηκε και μπράβο και έχει δίκιο. Αλλά αυτό μέχρι το να ικανοποιηθεί έχει πολύ πολύ μεγάλη απόσταση και θα πρέπει να το περιμένουμε και να παρακολουθούμε. Επιπρόσθετα, επαναλαμβάνω και αυτό που λέει η ΑΕΚ, την τοποθέτησή της, αυτό αφορά τους ατζέντιδες. Δεν είναι ότι υπάρχει μια πολεμική μεταξύ του πλάτη και του παίχτη. Ναι. Είναι ένας μοχλός πίεσης της ΑΕΚ για να σταματήσει το ντουρουντούρο. Ναι. Γιατί αυτό θα συνεχιζόταν για να μην ξανά και ξανά και ξανά, δεν υπάρχει νόημα. Και αν Γιώργο, και εφόσον οι απαιτήσεις της ΑΕΚ είναι πάνω από 20 εκατομμύρια από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, τα λεφτά αυτά από ομάδα του Μεξικού δεν μπορεί να τα πάρει ποτέ. Είναι δεδομένο αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να πάρει και ποτέ τον Πινέδα. Ναι, 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 οκ. Okay. Άμα μιλάγαμε για Πρέμιερ, θα σου έλεγα οκ, okay, εκεί είναι ναι, φραγκοδίφραγκα τα 20 εκατομμύρια. Εγώ νομίζω ότι μόνο δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10. Άντε 12. Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Τι, καταρχήν σας ξαναλέω, δεν έχει φτάσει τα λεφτά από το για την Τέλτα. Δεν έχει φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η προηγούμενη πρόταση που την αρνήθηκε, ξαναλέω, για 6. Οπότε ούτε καν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε σοβαρά επί της ουσίας. Τώρα θα πει κάποιος και είναι ουσιαστικός αντίλογος, μαν ο της όμως μπορεί να πιέζει, να μην θέλει, να λέει δεν θέλω να έρθω, να θέλει να φύγω, να κάνω, να δείξω. Όταν και αν και εφόσον γίνουν αυτά, εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε αφενός. Αφετέρου δεν είναι τόσο εύκολο το έργο. Και γι' αυτό και ο Αλμέιδα δεν είναι τόσο εύκολο, εννοώ να μην θέλει καθόλου ο Πινέδα, έτσι. Να, ναι. Γι' αυτό και όταν μίλησε ο Αλμέιδα στην Λατινική Αμερική για τον παίχτη, ξεκαθάρισε ότι αυτό που κάνει ο μάνατζερ πρέπει να το σταματήσουν και οι ομάδες από το Μεξικό. Ναι, για να το σταματήσει όσο είναι νωρίς. Ναι, γιατί ενοχλείται και ο ίδιος ο Ματίας. Και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Ρεμπελίν Πινέδα τον έχει μεγάλη αλληλεδυναμία, λατρεία, εκτίμηση. Γι' αυτόν ήρθε στην ΑΕΚ. Και από αυτόν πίστηκε και πρόπερση για να έρθει ως δανεικός για αρχή και μετά να μείνει, έτσι. Τα λέω αυτά γιατί καταλαβαίνω πώς μπορεί να το παρουσιάσει κάποιος ότι δεν θέλει, ότι δεν υπάρχει αυτό το έργο, παιδιά. Έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, το ξέρει το παιδί, δεν περνάει άσχημα εδώ, τη λατρεύει την Αθήνα. Αντιλαμβάνουμε και αυτός και εμείς και όλοι μας, νομίζω ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά για να μην δώσει βάση το παιδί. Από εκεί πέρα για να γίνει αυτό το πράγμα, η επιθυμία του κλαμπ του Μεξικό και του παίχτη να πάρει τα λεφτά αυτά πράξη, θα πρέπει να πληρωθεί καλά η ΑΕΚ. Τελεία. Πάμε στα υπόλοιπα. Τα έχουμε... υπόλοιπα είναι, παιδιά, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με την υπόθεση του 300, περιμένουμε τις εξελίξεις με την υπόθεση του Άμραμπα, το Ρησικές, να δούμε αν θα μείνει, αν θα φύγει και αν θα πάει και άλλο εξτρέμ. Αυτό το έχει σύρει πολύ πάντως, η αλήθεια είναι, έτσι. Αυτό μακάρι να τραβήξει κι άλλο, δεν με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα, πρέπει να μείνει για μένα ο Άμραμπα, το έχω ξαναπεί. Δεν το συζητάμε αυτό, συμφωνώ κι εγώ, αλλά... Δεν αλλά... υπάρχει άλλη αντίστοιχα καλή λύση. Ναι, συμφωνώ, αλλά έχει τραβήξει πολύ, δηλαδή η ομάδα είναι ήδη κανένα δεκαήμερο, πόσο είναι. Έχει δεξιά, έχει και τον Ελίασο και τον Πάολο Φερνάντες. Ναι. Για εκεί που ταλαιπωρείται, να βρει λύση και θα έπρεπε να το έχει κάνει, είναι για μένα... Το φορ, στο φορ, στο αριστερό εξέμ και στο δεξιμπάκ. Ειδικά στις δύο από τις τρεις αυτές θέσεις θα έπρεπε η ΑΕΚ να έχει ήδη βρει αντικαταστάσεις. Γιατί έχει μόνο έναν τώρα. Ακριβώς. Ειδικά στο φορ, παιδιά, επειδή το επαναλαμβάνω γιατί το λέω αυτό, δεν είναι ότι είναι εύκολο. Η ΑΕΚ έκανε πρόταση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει τον Παρέιρο. Δεν είναι ότι πέταγε χαρτά ετώ και δεν ήταν έτοιμη. Έχει και άλλες λύσεις. Απλά το πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε να έχει και τις δύο λύσεις που θα ήταν η μία εφικτή ή η άλλη ανέφικτη, έτοιμες και μέσα σε 3-24 ώρα να έχεις καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε και με μια πόλη που ήξερες ότι θα γίνει και έφτασε να πάρεις να σου δώσει 9,1 εκατομμύρια ευρώ ζεστά. Σωστό. Αυτό λέω. Στο δεξί άκρο της επίθεσης, επειδή υπάρχει ο Ελίας, ο δουλεύει το πάνω φαινόταν επιτέλους πρώτη φορά βασικός άδειο προετοιμασίας, γι' αυτό σου είπα πριν. Έχετε έργο μας, περιμένουν, μιλάμε τώρα ότι έχουμε 30 Ιουνίου, έτσι. Δεν είναι ότι είμαστε 20 Ιουλίου. Η ΑΕΚ βιάζεται, οι άλλοι δεν βιάζονται. Αυτό είναι γνωστό. Ακριβώς. Οι ελληνικές ομάδες γενικά βιάζονται. Και σε αυτές τις υποθέσεις που δεν πρέπει να βιαστεί η ΑΕΚ, όπως είναι αυτή που σου λέω το Άμραμπατ, δεν χρειάζεται να βάλει, ξέρεις, ντάρκα στο κεφάλι της. Ναι. Κοίτα, και ο Άμραμπατ. Και ο Άμραμπατ, αν έχει ένα κίνδυνο, αν δεν έχει ένα κίνδυνο, είναι να εμφανιστεί αγύμναστος. Αυτό ναι, νομίζω θα έχει αυτό, κάνει κανονική προετοιμασία και εκεί που θα είναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα είναι ακόμα πιο γυμνασμένος από αυτό που θα είναι στην ΑΕΚ. Είναι 100% βέβαιο αυτό. Και αυτό που λέει ένας φίλος εδώ, 37 χρονών είναι παιδιά, έλεος. Τι, φίλε, ηλικία στην περίπτωση της συγκεκριμένη, του Τάισον, του Ρονάλντο, είναι ένας αριθμός απλά και μόνο, τίποτα άλλο.
Δεν τελώς και ξαναλέω. Πρόκειται για ένα παίχτη ο οποίος έρχεται για να μοιράζει τη θέση με έναν που είναι βασικό δεξί εξτρέμ στην ΑΕΚ. Ήδη δέχεται κρούσεις και προτάσεις κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Ελίασον, λέω. Δεν είναι ότι είναι η επιλογή της ΑΕΚ η πρώτη και η βασική και αντικατάσταση. Άμα ήταν, θα του είχε κάνει τέτοια πρόταση, θα το είχε κρατήσει τον Άμραμπατ. Είναι μια περίπτωση παίχτη που όμως είναι game changer, ο καλύτερος για μένα στο είδος του και στην ηλικία του και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά έχω ξακυρίσει, μπορεί να μην είναι άμπαλο, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκτιμώ ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα, να γίνουν τα πάντα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Να τις παραδείγματα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, Γιώργο. Καλό ταξίδι αύριο να έχεις. Καλό ταξίδι. Κάστε καλά. Γεια, καλό.